Φόβος και τρόμος οι αγέλες αδέσποτο σκύλο για ανθρώπους και ζώα, καθώς στο τελευταίο διάστημα ολοένα και αυξάνονται καταγγελίες για επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Με την τοπική αυτοδιοίκηση να μοιάζει ανήμπορη να ελέγξει την κατάσταση. Χαρακτηριστικό είναι βίντεο που ανέβασε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κτηνοτρόφος Παντελής Παντελή, με δύο αμνοερήφια που τραυματίστηκαν μετά από επίθεση που δέχτηκαν. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη, οι μουχτάριες είναι υπεύθυνοι, Σαββατοκύριακο καλύπτεται. Αν σήμερα τα αρνιά μας. Είμαστε πολλά μακριά από τα σπίτια. Μεθαύριο ένα μωρά. Σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια παρουσιαζόταν στις παρυφές του δάσους Πάφου, όπου είχαν παρατηρηθεί θανατώσεις αγρινών. Πριν μερικούς μήνες εντοπίστηκα έναν αγρινό το οποίο φαίνεται ότι είχε θανατωθεί από αδέσποτα σκυλιά. Γίνονται περιπολίες στην περιοχή. Παρατηρούμε τα διάφορα φαινόμενα ή τις αγέλες που παρουσιάζονται, χαρτογραφούνται. Για ένα λόγο στον περιπτώσιο λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα. Το τελευταίο διάστημα μια σειρά από γεγονότα έφεραν δραματική αύξηση στα δέσποτα σκυλιά. Ο πρώτος και σοβαρότερος λόγος αύξησης είναι η εγκατάλειψή τους από τους ιδιοκτήτες τους. Άλλος λόγος είναι η αδυναμία αποστολής αδέσποτο σκύλο στην Αγγλία. Πρακτική που βοήθησε στο παρελθόν λόγω της όξυσης του φαινομένου και εκεί. Ενώ πρόβλημα προκαλείται και από την πράσινη γραμμή με πολλούς αδέσποτους σκύλους να εισραίουν από τα κατεχόμενα, πολλές φορές μάλιστα μεταφέροντας και ασθένειες λόγω του ότι δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες υγειονομικές φροντίδες. Τέλος, οι τοπικές αρχές αδυνατούν να εφαρμόσουν τα απαραίτητα, αφού εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δεν έχουν χώρους κράτησης, ούτε και εξειδικευμένο προσωπικό για να περισυλλέξει τους σκύλους. Από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από κάποιους δήμους και κοινότητες, φαίνεται ότι αυτόν έχει επεκταθεί και σε κάποιες κοινότητες και σε δήμους που είναι στις παρυφές αγροτικών περιοχών. Όλες αυτές οι θήκες έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για ανθρώπους και ζώα, αλλά και για τα ίδια τα σκυλιά που πεθαίνουν από υποσιτισμό ή εντάσσονται σε αγέλες και γίνονται επιθετικά. Είναι γι' αυτό που επιχειρείται εξάλλου και νομοθετική ρύθμιση του θέματος για τις εγκαταλείψεις σκύλων, με τη συζήτηση να έχει ήδη αρχίσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.